Καζάνη που βράζει η Βενεζουέλα με τους πολίτες να βγαίνουν στους δρόμους του Καράκας κατά της κυβέρνησης Μαδούρο. Στα επεισόδια που σημειώθηκαν σκοτώθηκε ένας φοιτητής από πυροβολισμό στο κεφάλι. Ο 18χρονος βρέθηκε σε συγκρούσεις μεταξύ της αστυνομίας και αντικυβερνητικών διαδηλωτών. Συνολικά έγιναν 26 διαφορετικές πορείες στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, οι οποίες τελικά συναντήθηκαν και ήταν τόσο μαζικές που οι διοργανωτές μιλούν για τη μητέρα όλων των διαδηλώσεων. Οι διαδηλωτές κατηγορούν τον Μαδούρο για την κατάρρευση της οικονομίας και για αυταρχισμό. Αυτό το κομμάτι της ιστορίας το γράφουμε τώρα. Ας μην αφήσουμε τίποτα να μας κάνει να πιστέψουμε ότι είναι αδύνατο. Είμαστε πλειοψηφία, είμαστε πολύ περισσότεροι. Και αυτή τη χώρα, ακόμα και κάποιοι δεν το θέλουν, θα την αλλάξουμε, δήλωσε βουλευτής της αντιπολίτευσης. Στους δρόμους βγήκαν όμως και οι υποστηρικτές του Μαδούρο, κρατώντας πανό κατά της αντιπολίτευσης και των Αμερικανών. Διαδηλώσεις τέτοιου μεγέθους είχαν προκαλέσει συγκρούσεις μεταξύ κυβερνητικών και αντικυβερνητικών που οδήγησαν σε ένα σύντομο πραξικόπημα κατά του Τσάβες 15 χρόνια πριν.